βιβλίο αυτό εστιάζει την ιστορική του έρευνα σε αυτούς που στελέχωσαν και επάντρωσαν επάξια τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δηλαδή τους στρατιώτες του, οι οποίοι το πίστεψαν, το λάτρεψαν και τον ακολούθησαν. Το οποίο είτε το κατατάξουμε στα μυθιστορήματα, είτε το εντάξουμε στα ιστορικά αναγνώσματα, είναι απαράμιλης αξίας. Το βιβλίο κινείται μεταξύ της στρατηγικής θεωρίας, της ιστοριογραφίας και της πεζογραφίας. Είναι διανθισμένο με καταπληκτικές περιγραφές που αγγίζουν τα όρια της φωτογραφικής μνήμης και της κινηματογραφικής κίνησης. Ο κεντρικός του ήρωας, ο αντίμαχος, είναι λίγο φιλόσοφος και πολεμιστής μαζί. Διαπνεώνοντας αυτός και οι συμπολεμιστές του από την αριστοτελική φιλοσοφία, προσπαθούν να χτίσουν όχι μια νέα αυτοκρατορία, αλλά ένα καινούριο κόσμο. Είναι η εποχή που οι κουρασμένες ελληνικές πόλεις, κράτη, δίνουν τη θέση τους στην κυρίαρχη Μακεδονία. Το σφρίγος και η αιχμή της τελευταίας θα την οδηγήσουν στη μεγάλη σύγκρουση με την Περσική Αυτοκρατορία και θα κάνει τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία. Είναι μια εποχή γεμάτη θρύλους, από που ανασύρεται στους αιώνες που θα ακολουθήσουν το έπος του Μεγαλέξανδρου. Ο κεντρικός ήρωας, ο αντίμαχος, είναι η προσωποποίηση μιας αγαθής ψυχής με ηράκλεια δύναμη και παράστημα. Παίρνει μέρος σε όλες σχεδόν τις μάχες του Μακεδονικού στρατού μέχρι τη Βαβυλώνα. Παρόλο που θλίβεται, ο θάνατος τον ακολουθεί σε όλο το διάβα του προς τα ανατολικά. Η προδοσία του γέρος στρατηγού Παρμενίωνα θα τον συγκλονίσει και το δίλημα να διαλέξει ανάμεσα στην πίστη του στον Αλέξανδρο ή στα απαράγραπτα έθιμα της έτοιμης ταφής του σώματος του γέρος στρατηγού, σύμφωνα με τον κώδικα των Μακεδόνων στρατιωτών, θα τον βασανίσει ως τα βάθη της ύπαρξής του. Κατά την πορεία του στην Ανατολή, τον ακολουθεί ο νόστος για την πατρίδα του, τους αγαπημένους του, που τους άφησε πίσω και ίσως δεν τους ξανάβλεπε ποτέ. Πικραμένος από όλα όσα είδε γύρω του, βρίσκει τελικά την ομορφιά της ζωής του στον έρωτα στη Βαβυλώνα. Μέσα από την εκπληκτική πορεία του αντίμαχου, ανοίγεται το πανόραμα ενός νέου κόσμου, που ξεπροβάλλει από την Ανατολή, αυτόν που οι ερευνητές θα τον ονομάσουν αργότερα ελληνιστικό. Σε όλο το έργο είναι απολύτως εμφανής η ιδιότυπη ψυχολογική εξάρτηση των Μακεδόνων στρατιωτών από τον Αλέξανδρο, που ηγεμόνευε τις υπάρξεις τους και τους δέσμευε να τον ακολουθήσουν μέχρι τον τελικό προορισμό του στις εσκαρτιές του τότε γνωστού κόσμου της Ανατολής. Η πλοκή του έργου γίνεται πιο συναρπαστική, καθώς ο συγγραφέας βάζει το γιο του αντίμαχου, τον Θυμόχαρη, να κάνει ένα μακρινό ταξίδι με αντίστροφη πορεία από τη Βαβυλώνα προς το χωριό του πατέρα του στη Μακεδονία. Ένας γιος αναζητά τον τόπο για τον οποίο ο πατέρας του είπε τόσες θαυμαστές διηγήσεις και του μετέδωσε τον νόστο του για την πατρίδα του και τους δικούς του ανθρώπους που άφησε για πάντα πίσω. Έτσι ξεκινά για ένα ταξίδι προς τη Μακεδονία, την Εδέν των πατρικών του αναμνήσεων. Ο Θυμόχαρης θα βρεθεί στη Μακεδονία του πατέρα του, έναν τόπο όπου παρελθόν και μέλλον, πραγματικό και φανταστικό, ζωή και θάνατος γίνονται ένα. Καθώς ταξιδεύει προς το χωριό του πατέρα του, οικείες φιγούρες τον προσεγγίζουν, φωνές τον προσκαλούν κοντά τους, παράξενες ιστορίες διαχέονται στην ατμόσφαιρα. Νιώθει να ζει τις διηγήσεις του πατέρα του. Ο συγγραφέας, ο Αντώνης Καπίδης, χρησιμοποιεί με αριστοτεχνικό τρόπο τις αποσπασματικές αναδρομές στο παρελθόν για να γνωρίσουμε το τώρα, την καθημερινή ζωή. Ο αντίμαχος και ο γιος του Θυμόχαρης οδηγούν τον αναγνώστη στο βαθύτερο πυρήνα της μακεδονικής ελληνικής ψυχής, αυτήν που ο Αλέξανδρος την κατέστησε καθολική, την κατέστησε οικουμενική. Ανακεφαλαιώνοντας, η χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι λιτή, σαφή και γι' αυτό εντυπωσιακή. Ο λόγος του μυθιστορήματος Στρωτός, εξαιρετικό δείγμα για νέο λογοτέχνη και απεικονίζει την εποχή με τη μεγαλύτερη ιστορική πιστότητα. Η ροή των γεγονότων συνεχόμενη κρατά ανίοτο τον ενδιαφέρον του αναγνώστη. Η συγκινησιακή φόρτιση είναι έντονη μέσα από την απρόσμενη αναλογή των διαδραματιζόμενων περιστατικών και οι απρόβλεπτες εξελίξεις αναπόφευκτες. Οι σκηνές μάχης αναπαριστώνται με ακρίβεια και ζωντανεύουν μέσα στη φαντασία μας. Το είπες του μεταφέρεξε. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει τα γεγονότα με δημιούργησε έναν θαυμασμό. Γιατί πράγματι ο συγγραφέας καθοστόλει να μεταφέρει τον αναγνώστη
σε εκείνη την μακρινή εποχή των 2.350 χρόνων πίσω, περιγράφοντας τις καταστάσεις, τις συνθήκες ζωής, τον χαρακτήρα και τα χαρακτηριστικά των ηρώων, διότι το μήνυμα το οποίο βγαίνει μέσα από το βιβλίο είναι το μήνυμα το οποίο είναι υπέρ της ειρήνης και κατά του πολέμου. Μέσα από όλα αυτά, τις περιγραφές των γεγονότων, των μαχών, τα λοιπά, των ηρώων, των ψυχισμού τους και τα λοιπά, τι θέλει να δείξει ο ανθρώπος, ότι η ειρήνη είναι εκείνη η οποία είναι πλέον αποτελεσματική και μπορεί και συνενώνει τους ανθρώπους και όχι ο πόλεμος. Ο συγγραφέας, ακολουθώντας τις μοντέρνες επιταγές της ιστοριογραφίας και όχι μόνο, μας παραδίδει ένα πρωτότυπο ιστορικό μυθιστόρημα. Ένα ιστορικό μυθιστόρημα για τα 400 χρόνια των Μακεδόνων του Φιλίππου και του γιου του Αλέξανδρου, διδομένο από μια άλλη ματιά, από μια άλλη οπτική γωνία. Τη ματιά του απλού στρατιώτη. Ο αντίμαχος, ο γιος του Θυμόχαρη από τον αετό της Δυτικής Μακεδονίας, ένας ρωμαλαίος νέος βοσκός, πρικισμένος με κορμί και δύναμη γίγαντα, κατατάσσεται στο στρατό των Μακεδόνων του Αλέξανδρου, συμμετέχοντας και συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ηρωική εκστρατεία. Ο Αντώνης με εξαιρετική μαεστρία ισορροπεί στην αφήγησή του ανάμεσα στο ηρωικό και στο ανθρώπινο. Από τη μια μεριά, τα επικά, τα απαράμιλα ηρωικά καταθώματα του μεγάλου Αλεξάνδρου και των ατρόμητων Μακεδόνων του, που η αφήγησή τους συνεφέρνει γενιές και γενιές ανθρώπων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Οικουμένης, και από την άλλη τα ανθρώπινα συναισθήματα της αγωνίας, του φόβου, της πείνας, της δίψας, της νοσταλγίας, του ήμερου για την πατρίδα. Καταπληκτικά δοσμένες από τον συγγραφέα οι σκηνές των μαχών. Ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια του αναγνώστη, όπως επίσης και οι υπόλοιπες σκηνές και στιγμιότυπα από τα διαλύματα των μαχών, τα γλέδια, τους χορούς, την καθημερινότητα των στρατιωτών. Το βιβλίο δεν παραβλέπει. Τονίζει μάλιστα σε ορισμένα του σημεία την πολιτισμική πλευρά της εκστρατείας του Αλέξανδρου, της Σοφίας. Πάντοτε υπάρχει μέσα η μορφή του Αριστοτέλη πλανάτε, της αριστείας, της τιμής, που μαζί με την αδρία και τη σοβροσύνη αποτελούσαν τις αρετές του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Αξίες και αρχές που σήμερα τις έχουμε ανάγκη. Μ' έκανες να μπω στα παπούτσια του ήρωα, περπατώντας σε γνώριμους τόπους. Να είσαι σίγουρος πως δίνεις στους μαθητές σου και στους νέους ανθρώπους πως επαναφέρεις τη μνήμη των μεγαλύτερων, πρότυπα ηρώων σαν τον Μεγαλέξανδρο, τον αντίμαχο, τους ηρωικούς Μακεδόνες. Ολόγυρα, καθώς προχωρούσαν προς την τεράστια πόλη, χιλιάδες λαού τους περίμεναν και τους χάζευαν. Και ίσως να απορούσαν πώς αυτοί οι λιγοστοί κατάφεραν να νικήσουν τους στρατούς τους και να κατατροπώσουν τον βασιλιά τους. Προχωρούσαν οι Μακεδόνες και έβλεπαν σε όλο το διάβα τους απλούς ανθρώπους με τις οικογένειές τους. Άλλοι να ζητοκραυγάζουν και άλλοι να είναι σκυθροποί. Άλλοι να παρακολουθούν με βλοσιρό βλέμμα και άλλοι να κάθονται παράμερα από όλο εκείνο το πλήθος και να βλέπουν την παρέλαση των Ελλήνων με εκείνο το ειρωνικό ήχος. «Βλέπεις αντίμαχε», είπε ο Αλκίνος, ένα παιδί από το διπλανό χωριό κοντά στον αετό. «Μας επιθυμούν, μας αγαπάνε». «Και γιατί να μας αγαπάνε», αντέκρισε ο αντίμαχος. «Μα γιατί τους ελευθερώσαμε από το βασιλιά τους». Το ήθελαν άραγε αυτού. Άνοιξαν τις πύλες της πόλης τους και εξακουστή στα πέρατα του κόσμου Βαβυλώνα, τους υποδέχτηκε και τους έβαλε στους κόρπους της.
του Μακεδόνιου του Αλέξανδρου είναι ένα βιβλίο που επικεντρώνεται στην δυναμική του ανθρώπου. Είναι ένα βιβλίο που προσπαθεί να μας μεταφέρει εικόνες και σκέψεις κάποιων ανθρώπων που είχαν την ευκαιρία να αλλάξουν ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία και που όμως δεν έπαψαν να είναι άνθρωποι με συναισθήματα, με οικογένειες, με πατεράδες και μάνες που τους άφησαν πίσω και οι οποίοι πάντα τους περίμεναν. Υπήρχαν πάντα οι δεσμοί ανάμεσά τους που τους κρατούσαν δεμένους και ήταν τόσο ισχυροί που δεν έφταναν όλοι οι έρημοι της Ασίας και της Αφρικής ή οι αθέλετες αποστάσεις, τις αχανείς εκτάσεις της περσικής αυτοκρατορίας για να τους κρατήσουν μακριά από τα χωριά τους, τους φίλους τους και τους δικούς τους. Εκείνοι οι απλοί άνθρωποι είχαν πάντα την έρημια στις πατρίδες τους, η μεγάλη και δυνατή, ίσως όχι. Οι Μακεδόνες του Αλέξανδρου δεν γράφτηκαν για να ενίσχυουν τους πολέμους και τις καταστροφές. Γράφτηκαν για να προβάλλουν και να αξιώσουν τον απλό καθημερινό άνθρωπο που αφού άφησε την οικογένειά του και τον τόπο του, είτε χάθηκε στα βάθη της Ανατολής, είτε πέθανε ξεχασμένο σε ξένα εδάφη και ανάμεσα σε αγνώστους ανθρώπους. Οι Μακεδόνες του Αλέξανδρου μας διηγήθηκαν την ιστορία τους για να τους θυμόμαστε. Θέλησαν να μας δείξουν μέσα από τις δικές τους δυσκολίες πως η ομοψυχία μπορεί να κάνει πράγματα, μα και θέλησαν να μας δείξουν πως η ανθρώπινη ζωή έχει αξία, πολύτιμη και αιώνια, που όταν συστρατεύεται σε ένα κοινό στόχο, έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει τον κόσμο. Σας ευχαριστώ.